Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ημερίδα με θέμα «Ο δρόμος είναι η θάλασσα», προοπτικές του ναυτικού επαγγέλματος που διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας με συνδιοργανωτές την 3η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, την Περιφέρεια Ιωνιονήσων, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κέρκυρας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, τις εκδόσεις Ναυτικά Χρονικά και Ίσαλος Net, τον Οργανισμό Λιμενός Κέρκυρας και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Με στόχο την ενημέρωση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τις προοπτικές των ναυτικών επαγγελμάτων. Οι περισσότεροι εδώ πέρα είστε τρίτη γυμνασίου. Του χρόνου θα πάτε πρώτη λυκείου. Στο πρώτο ΕΠΑΛ Κέρκυρας λειτουργεί ο τομέας ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Έχει τις δύο ειδικότητες, πλοίαρχος και μηχανικός. Εδώ πέρα ενδεικτικά βλέπετε τα μαθήματα που κάνετε στην πρώτη τάξη. Εάν κάποιος πάει σε πρώτη τάξη γενικού λυκείου, μπορεί στη δευτέρα τάξη να εγγραφεί στην τάξη του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Να έρθει δηλαδή του πρώτου λυκείου, του γενικού λυκείου, να έρθει στη δευτέρα τάξη του ΕΠΑΛ στο τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Στη δευτέρα τάξη, οι μαθητές θα επιλέξουν το τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων, διδάσκονται μαθήματα αμιγώς ναυτικά, τα οποία αναφέρονται στις δύο προσοδοφόρες ειδικότητες. Την ειδικότητα των πλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού και την ειδικότητα των μηχανικών του εμπορικού ναυτικού. Ωραία. Βλέπουμε εδώ τα μαθήματα, χωρίς να τα πάρουμε ένα-ένα, έτσι. Συνεχίζουμε. Στην τρίτη τάξη, καλούν οι μαθητές να επιλέξουν μία από τις δύο ειδικότητες, πλοίαρχος ή μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, με δύο κοινά μαθήματα, το ναυτικό δίκαιο και τα αγγλικά. Παιδιά, τα αγγλικά είναι πάρα πολύ βασικά για την ναυτιλία, να το τονίσουμε αυτό. Και αν πάνε στην ειδικότητα πλοιάρχων, θα εξεταστούν πανελλαδικά στην ναυτιλία, ενώ στην ειδικότητα μηχανικών θα εξεταστούν πανελλαδικά στις ναυτικές μηχανές. Συν τα δύο μαθήματα γενικής παιδείας, έκθεση και μαθηματικά. Πριν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπε ο Καπτασπύρος. Ναυτικό επάγγελμα χωρίς αγγλικά δεν γίνεται. Είναι το πρώτο και το κύριο που πρέπει να έχει το εφόδιο. Συντονιστής της διοργάνωσης ήταν ο Αρχιπλίαρχος Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Ευρυβιάδης Απουνάς. Μέσω της ημερίδας οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι να σπουδάσουν στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και στη συνέχεια να αναζητήσουν εργασία με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε έναν κλάδο με διεθνείς προοπτικές και με ικανοποιητικές απολαβές.